Λοιπόν, είμαστε μαζί με τον Δόκτωρ Μαρίνο Σωτηρίου. Ανακοινώσαμε και πριν, American Heart Institute. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μόλις βγήκατε από εγχείρηση, να πούμε. Πολύ σωστά. Λοιπόν, εμένα μου κάνει τώρα λίγο παράξενο να είστε σε μια τόσο σοβαρή εγχείρηση και αμέσως να βρίσκεστε... Πότε προλαβαίνετε έτσι να επανατοποθετηθείτε η χειρουργή? Ξέρετε, για μας τους κοινούς θνητούς χειρουργός καρδιάς είναι κάτι σαν κρατά τη ζωή μας 100% στα χέρια του. Όχι ακριβώς. Νομίζω είναι μέρος της ρουτίνας του οποιοδήποτε χειρουργού. Εφόσον τελειώσει το χειρουργείο, τον μπαίνει σε άλλες ταχύτητες, άλλα δεδομένα, τα οποία είναι μια καθημερινή ρουτίνα. Είναι ρουτίνα για σας. Ακριβώς. Γιατί έχετε άγχος πριν από κάθε εγχείρηση? Ορισμένες φορές, ναι. Όταν είναι δύσκολη περίπτωση? Δύσκολη περίπτωση, ειδικά περιστατικά σε νεαρά άτομα, τα οποία είναι πολύ βασικό, το εξαρτώνται πολύ από τα συγκεκριμένα άτομα. Άτομα πιο προχωρημένης ηλικίας φυσικά είναι εξίσου σημαντικά, αλλά είναι πιο φυσιολογικό. Αν δείξει κάτι σε πιο ψηλό ρίσκο, σε πιο προχωρημένες ηλικίες, αλλά σε πιο νεαρά άτομα υπάρχουν. Εκεί βγαίνει αυτό ο. Σίγουρα, και εφόσον αν κάτι δεν πάει καλά, τότε η πίεση είναι αρκετή. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, αλλά είπα να μείνουμε μόνο στο ανέβρισμα, μια και είχατε αυτή την καθυστέρηση λόγω της εγχείρησης που αντιμετωπίσατε. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για το ανέβρισμα. Τα ανεβρίσματα είναι μια σημαντική πάθηση στην Κύπρο τώρα τελευταία και φαίνεται ότι υπάρχει μια ανωδική πορεία. Υπάρχουν πολλοί και διαφοροί λόγοι γιατί αυτό να είναι αυτό. Αυτό θα ρωτούσα. Είναι κληρονομικότητα, είναι κάτι άλλο? Η κληρονομικότητα σίγουρα παίζει ρόλο, αλλά φαίνεται ότι τώρα τελευταία με την εξάπλωση των διαφόρων μέσων, διαγνωστικών μέσων που υπάρχουν και η εύκολη πρόσβαση στα μέσα αυτά, φαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα να διαγνωστούν αυξημένη η αριθμή ασθενών με τη συγκεκριμένη πάθηση. Καταρχάς, να πούμε τι είναι το ανέβρισμα. Ναι, παρακαλώ. Το ανέβρισμα είναι μια πάθηση όπου η μεγάλη αρτηρία που ξεκινά από την καρδία ξεχυλώνει, να το πούμε στην απλή καθομιλημένη, και όταν φτάσει σε έναν ορισμένο μέγεθος, τότε αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες να σπάσει και να προκαλέσει ευφυΐο θάνατο. Άρα, η όλη προσπάθεια γίνεται στο να μπορέσουμε να διαγνώσουμε αυτή την πάθηση έγκαιρα, πριν προκληθεί το μοιραίο. Και επειδή η πάθηση αυτή δυστυχώς δεν έχει συμπτώματα στις πλήστες των περιπτώσεων, είναι μια πολύ υπουλή κατάσταση. Οπότε οι γιατροί οφείλουν να διαφωτίσουν το κοινό για να ξέρει το κοινό ποιοι είναι αυτοί που είναι επιρρεπείς για αυτή την πάθηση να αρχίσουν να ελέγχουν. Εσείς κάνετε τα πάντα τώρα για να μην φτάσουμε στο χειρουργείο. κατά κάποιον τρόπο ναι. Ναι, κάνετε τα πάντα για να μην φτάσουμε στο χειρουργείο. Το χειρουργείο είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Έστω και υπό ελεγχόμενες συνθήκες έχει κάποια σοβαρά ρίσκα. Ποιες είναι αυτές οι εξετάσεις που πρέπει να κάνει κανείς για το ανέβρισμα? Καταρχάς, μια απλή εξέταση που μπορεί να γίνει είναι ένας υπέρηχος καρδίας. Ο υπέρηχος είναι μια απλή εξέταση, δεν έχει οποιαδήποτε υπερενέργεια, δεν είναι ακτινοβολία. Οπότε εύκολα μπορούν να υποβληθεί οποιοδήποτε και θα μπορέσουμε με τον υπέρηχο να πάρουμε αρκετές πληροφορίες. Ναι. Τώρα υπάρχουν ευρίσματα τους οποίους η τοποθεσία είναι τέτοια που δεν μπορεί να φανεί τόσο καλά με υπέρηχους. Οπότε άτομα αυξημένου ρίσκου ενδείκνυται να υποβληθούν σε πιο εξειδικευμένες διαγνωστικές μεθόδους όπως ένας αξονικός ή ένας μαγνητικός. Αυξημένο ρίσκο ποιοι να θεωρούμε ότι είμαστε? Ότι βρισκόμαστε. Αυξημένο ρίσκο, θα έλεγα, είναι τα άτομα τα οποία έχουν οικογενειακό ιστορικό ευφυΐου θανάτου και ειδικά πολλοί ασθενείς βλέπω ότι έχουν τέτοιο ιστορικό στην οικογένεια, αλλά όλοι θεωρούν ότι οι ασθενείς τους, τα μέλη της οικογένειας τους επέθαναν από έμφραγμα. Μάλιστα. Ενώ πολλές φορές όταν μπει στη λεπτομέρεια φαίνεται ότι δεν ήταν έμφραγμα το οποίο προκάλεσε το πρόβλημα. Άρα, τα περιστατικά οι συγγενείς ασθενών που είχαν ευφυΐο θάνατο θα πρέπει να υποβληθούν σε τουλάχιστον έναν υπέρηχο και ίσως έναν αξονικό. Επίσης, άτομα στους οποίους η οικογένεια έχει μέλη τα οποία είχαν ανευρίσματα. Υπάρχει ένας ειδικός τύπος ανευρίσματος, το οποίο επηρεάζει οικογένειες.
και μέλη οικογενειών, όταν υπάρχει ένα μέλος της οικογένειας που έχει νευρίσματα, υπάρχει ένα 15-20% πιθανότητες να υπάρχουν και άλλα μέλη της οικογένειας τα οποία επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη πάθηση. Mm-hmm. Άρα, εάν υπάρχει σε οποιοδήποτε μέλος οικογένειας η διάγνωση του νευρίσματος, αμέσως θα να πρέπει πάει να κάνει τον έλεγχο. Έχει συμπτώματα το ανέβρισμα. Ορισμένες φορές μπορεί να δοθούν κάποιοι προπομπή, κάποια συμπτώματα τα οποία είναι χαρακτηριστικά πόνος, έντονος πόνος, mm-hmm. ή στο στήθος ή στην πλάτη. Mm-hmm. Ορισμένες φορές επίσης μπορεί να εμφανιστεί λιποθυμία, ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Mm-hmm. Αλλά θα έλεγα ότι περίπου στο 1/3 των περιπτώσεων το πρώτο σύμπτωμα είναι ευνίδιος θάνατος. Μάλιστα, κατευθείαν δηλαδή, μπαμ. Ακριβώς, χωρίς καμία προειδοποίηση. Mm-hmm. Και επίσης να πω ότι τα άτομα τα οποία επηρεάζονται δεν είναι μόνο άτομα προχωρημένης ηλικίας. Ο νεαρότερος ασθενής που έχουμε χειρουργήσει είναι ηλικίας 18 ετών και ο γυραιότερος 88 ετών. Και υπάρχουν, εμείς δεν ασχολούμαστε με παιδιατρικά, παιδοκαρδιοχειρουργικά, αλλά υπάρχουν και άλλα παραδείγματα σε άτομα πιο μικρής ηλικίας. Άρα η ηλικία και μόνο δεν είναι. Ύπουλο αυτό το ανέβρισμα. Σίγουρα. Πολύ ύπουλο και δυστυχώς, εάν τύχει η επιπλοκή της ρήξης του διαχωρισμού, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η πιθανότητα για επιπλοκές ή θάνατο είναι πολύ, πολύ αυξημένες. Πείτε μου, γιατρέ, έχουμε κάποια εκτίμηση για την επιτυχία, άμα φτάσει κανείς να πρέπει να κάνει μια εγχείρηση? Εάν κάνει κάποιος εγχείρηση υπό ελεγχόμενες συνθήκες, δηλαδή διαγνωστεί έγκαιρα και προχωρήσει σε έναν χειρουργείο με ελεγχόμενες καταστάσεις, τότε τα ρίσκα μιας τέτοιας επέμβασης είναι συνήθως τάξης του 4-5%. Μηδαμινή δηλαδή. Σχετικά χαμηλά ρίσκα. Ναι. Τώρα, αν κάποιος τύχει να έχει ρίξει διαχωρισμό, τότε καταρχάς 1/3 δεν θα προλάβουν να πάνε στο νοσοκομείο. Ναι. Και από εκείνους που θα φτάσουν στο νοσοκομείο, περίπου το 1/3 δεν θα τα καταφέρει, έστω και με έγκαιρο χειρουργείο. Άρα, σίγουρα ο σκοπός, όπως έχουμε πει προηγουμένως, είναι η πρόληψη. Ναι. Εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ ότι το ακούω αυτό από ένα χειρουργό. Από την άλλη, η ίδια εγχείρηση, αν μπορείτε να μας περιγράψετε, γιατί έχουμε κάποια πλάνα που δεν θα μπορέσουμε να μεταδώσουμε. Εάν θέλετε να μας περιγράψετε λίγο ποια είναι, έτσι με πολύ απλά λόγια, σαν να μιλούσατε δηλαδή σε κάποιον αδαΐ για το τι γίνεται στην εγχείρηση του ανευρίσματος. Στην εγχείρηση του ανευρίσματος, επειδή αορτή, ο σκοπός της εγχείρησης είναι να αντικατασταθεί ένα κομμάτι της αορτής, της μεγάλης αρτηρίας που ξεκινά από την καρδία και παίρνει το αίμα σε όλο το σώμα μας. Η αορτή είναι ένας αγωγός ο οποίος περιέχει αίμα υπό πίεση. Mm. Άρα θα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος, ούτως ώστε να διακοπεί η παροχή αίματος στο συγκεκριμένο κομμάτι της αορτής για μια χρονική περίοδο, για να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε την αορτή και να την καταστήσουμε με έναν τεχνητό μόσχημα, έναν κυλιντικό μόσχημα, το οποίο είναι από νάιλον στην ουσία. Μια συχνή ερώτηση η οποία αποβάλλεται είναι ότι κατά πόσον ο οργανισμός θα απορρίψει ένα τέτοιο μόσχημα. Και πόσο διαρκεί αυτό. Ακριβώς. Ναι. Η απάντηση είναι σαφώς όχι, ο οργανισμός δεν απορρίψει ένα τέτοιο μόσχημα, διότι δεν είναι ζωντανός ιστός. Ναι. Και η διάρκεια ζωής του είναι για πάντα. Δεν καταστρέφουν τα μόσχηματα αυτά, εκτός εάν τύχει να μολυνθούν στο μέλλον. Οπότε είναι πολύ σημαντικό οι ασθενείς να ξέρουν. Πώς μολύνεται κανείς? Από οποιαδήποτε άλλη επέμβαση η οποία έχει να κάνει με βακτηρίδια, οδοντιατρικές επεμβάσεις για παράδειγμα, ή μια οποιαδήποτε άλλη μόλυνση, μια σκολικοειδίτιδα, μια χολικιστίκηδα, η οποία προκαλεί πυρετούς. Ο πυρετός δείχνει ότι υπάρχουν βακτηρίδια στο αίμα. Mm-hmm. Και τα βακτηρίδια αυτά ταξιδεύουν με το αίμα, mm-hmm. και μπορούν να προσκοληθούν στο ομόσχημα, mm-hmm. το οποίο μετά να έχει φοβερό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί, διότι έχει μολυνθεί. Και θα γίνει αντικατάσταση, βεβαίως. Ναι, αλλά δεύτερη αντικατάσταση του μοσχεύματος είναι πολύ πιο περίπλοκη επέμβαση. Άρα, σκοπός είναι να αποφευθεί αυτή η κατάσταση και τέτοια ασθενείς που έχουν ήδη μοσχεύματα, τοποθετηθεί τέτοια μοσχεύματα, θα πρέπει να προστατεύονται με αντιβιώσεις πολύ νωρίς. Τώρα, στη συνέχεια της επέμβασης, άρα θα πρέπει να σταματήσει η κυκλοφορία στην αορτή για να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε ένα κομμάτι της αορτής και να αντικαταστήσουμε με το συγκεκριμένο μόσχευμα. Για να γίνει αυτή η ιστορία, θα πρέπει να ρίξουμε τη θερμοκρασία του ασθενούς. Η θερμοκρασία μας συνήθως είναι 37 βαθμούς περίπου. Οπότε, με τη βοήθεια ενός μηχανήματος που ονομάζεται μηχάνημα εξωσωματικής κυκλοφορίας,
ρίχνουμε τη θερμοκρασία των ασθενών σε χαμηλούς 18 βαθμούς περίπου και τότε μπορεί να σταματήσει η κυκλοφορία πλήρως. Και δεν υπάρχει ούτε λειτουργία της καρδίας, ούτε κυκλοφορία αίματος. Και αυτό μας δίνει κάποιο χρονικό διάστημα να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε την αόρτη. Και ο λόγος που ρίχνουμε τη θερμοκρασία είναι διότι αυτονόητα μειώνοντας τη θερμοκρασία του σώματος, μειώνονται και οι μεταβολικές ανάγκες του σώματος και ανάγκες σε οξυγόνο. Οπότε, εάν δεν παρέχεται οξυγόνο στους ιστούς για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρός να καταστραφούν ιστοί, ο εγκέφαλος δηλαδή προπάντων, ή άλλοι. Και ζει με τεχνητή. Όχι, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που σταματάει η κυκλοφορία πλήρως, δεν υπάρχει καμία στήριξη. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε τεχνική. Ακούγεται σαν θαύμα, ξέρετε. Εμένα τώρα μου ακούγεται σαν επίπλαστος θάνατος. Είναι σαν να πεθαίνει κανείς αυτή τη στιγμή και επανέρχεται μετά, αφού σταματούν, καταστέλλονται όλες οι λειτουργίες. Σε κάποιο βαθμό, ίσως λίγο παρατραβηγμένο, θα έλεγα, από επιστημονικής πλευράς, ναι. Από. Και θα έλεγα ίσως είναι μια εξήγηση, αλλά απλά τέτοια παραδείγματα από ό,τι βλέπουμε, ακούμε συχνά για παιδάκια ή άλλους οι οποίοι έχουν πέσει σε παγωμένες λίμνες, ειδικά σε βόρειες χώρες, και μετά από μία-ανάμιση ώρα έχουν ανασυρθεί και μετά έχουν επανέλθει στη ζωή. Αυτά τα περιστατικά δείχνουν ξεκάθαρα το όφελος της υποθερμίας, το να διαφυλάξει τις λειτουργίες ζωτικών οργάνων. Πόση ώρα διαρκεί αυτή η χείριση? Η χείριση αυτό καθ' αυτό διαρκεί αρκετές ώρες, αλλά η επέμβαση για να αφαιρεθεί το κομμάτι της αορτής και να αντικατασταθεί. Που είναι το κρίσιμο, θα έλεγα μερικά λεπτά, 10-15-20 λεπτά. Αλλά η όλη επέμβαση μπορεί να πάρει 7-8 ώρες. Πρέπει να σας φιλοξενήσουμε και πάλι για να μας μιλήσετε και για βαλβίδα, να μας μιλήσετε και για αυτό που πρώτη φορά το έμαθα, ότι υπάρχουν ακόμα και όγκοι στην καρδιά. Σίγουρα. Και καλοήθεις και κακοήθεις. Ναι, αυτό είναι ευρέως άγνωστο. Είναι λίγα τα περιστατικά εκείνα, ναι. Αλλά εν τούτοις πολύ σημαντικό είναι να ξέρει το κοινό τι είναι αυτό το πράγμα, ναι. Και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, διότι πολλοί μπορεί να μην, όπως έχετε πολύ σωστά αναφέρει, πολλοί κόσμοι δεν έχει καν γνώση του θέματος. Όχι. Να πάρω δύο τηλεφωνήματα, να μου επιτρέψετε, από τηλεθεατές που θέλουν να σας ρωτήσουν κάτι. Κύριε Ευστάθιε, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, ακούω. Εμείς σας ακούμε. Θέλετε να θέσετε κάποια ερώτηση στον γιατρό? Ναι, θέλω. Παρακαλώ. Έχω κάνει πριν 1,5 χρόνο εγχείρηση ανοιχτής καρδίας. Σε ακούω? Ναι, η ερώτησή σας, ολοκληρώστε τη. Πριν 1,5 χρόνο περίπου έχω κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδίας. Mm-hmm. Ναι. Και? Και εδώ το κοκαλάκι που είναι το στέρνο, ακόμα κινείται και με πονεί, εδώ το κοκαλάκι του στέρνου, κινείται και με πονεί και δεν, ας πούμε, δεν σταθεροποιήθηκε κάπου ή κάτω ή πάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι δεν είναι κατά ανάγκη κοντά σας που έγινε αυτή η χείριση. Δεν έχει προσδιορίσει ο κ. Ευστάθιος που την έχει κάνει. Αυτό το κοκαλάκι τώρα δεν ξέρω, ιατρική, από την τηλεόραση είναι λίγο δύσκολο να γίνει. Αλλά να πούμε θέλετε γενικά ότι ναι. Ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να τύχει, επειδή το μη γίνεται στο στέρνο. Το στέρνο πολλές φορές ή λόγω στεοπόρωσης ή για άλλους λόγους μπορεί να μην θρέψει κανονικά. Και τότε οι ασθενείς ταλαιπωρούνται για αρκετό καιρό μετά την εγχείρηση και νιώθουν ότι υπάρχει μια σχετική κινητικότητα στο στέρνο, το οποίο δεν είναι και ό,τι καλύτερο, όχι όμως επικίνδυνο. Άρα να μην ανησυχεί. Να μην ανησυχεί, όμως είναι θέμα ποιότητας ζωής. Αν τον ενοχλεί πάρα πολύ, θα μπορούσε κάλλιστα να ζητήσει τη συμβουλή κάποιου συναδέλφου ή εμάς για να δούμε ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και μπορεί να αντιμετωπιστεί και στην χειρίση των περιπτώσεων μπορεί να χρειαστεί μια μικρότερη δεύτερη επέμβαση όπου το στέρνο μπορεί να σταθεροποιηθεί. Για να αποκατασταθεί. Ναι. Κυρία Χρήσο. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κυρία Χρήσο. Από Λάρνα Καμιλώ. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον γιατρό για την εγχείρηση που έκανε στο σύζυγό μου σε νεαρή ηλικία, 30 χρονών, ο Δημήτρης από Λάρνακα, γιατί δεν ξεχαστήμαστε. Θυμάμαι. Απλά θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε γιατί μέσα από έναν έκτακτο και κρίσιμο χειρουργείο οι γιατροί έδωσαν τα πάντα για να τον επαναφέρουν στη ζωή και μακάρι να σας δίνει δύναμη ο Θεός να συνεχίσετε το έργο σας. Να είστε καλά. Καλοσύνη σας. Λοιπόν, να πάρουμε άλλη μία τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κωνσταντινίδη.
Ναι, Ελίτα. Κύριε Κωνσταντίνη. Σε χαιρετώ και συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σου, τα συνηθισμένα που σου λένε όλοι. Θα ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό μας εκεί πέρα. Έκανα bypass εγώ περίπου γύρω στα 7 χρόνια και παίρνω αρκετά φάρμακα, διότι από την ημέρα μου έκανα το bypass, παίρνω με ένα φάρμακο, θέλω με ένα άλλο, άλλο, άλλο και πάει συνέχεια. Όμως τώρα τελευταία που δημιουργήθηκε μια πίεση, έπαιρνα ένα χάπιν το οποίο καταργήθηκε από το νοσοκομείο και αναγκαζόμαστε να το αγοράσουμε, αλλά είναι έναν ευρώ το κάθε ένα. Και λόγω οικονομίας είπα στον γιατρό μου να μου το αλλάξει και μου έδωσε έναν άλλο χάπιν το οποίο φουσκώσαν τα πόδια μου. Και μετά από αυτόν, όταν είπα του γιατρού να μου το αλλάξει, πάλι αλλάξε μου το και έδωσε με ένα άλλο χάπιν. Και καταλήξαμε τελικά στο πρώτο, αφού συμβουλεύτηκα τον γιατρό μου, για το να το αναφέρω το χάπι, να θέλετε, είναι το Atacant, το οποίο με εξυπηρετεί. Τώρα τελευταία, επειδή έκανα μια αυστηρή δίαιτα, μετρώ την πίεση μου, έχω πιεσόμετρο, μετρώ την πίεση μου και βλέπω ότι είναι 12-7, 12-6,5, 10, περίπου είναι χαμηλό η πίεση μου και σταμάτησα τα χάπια χωρίς να προειδοποιήσω τον γιατρό μου, να του πω ότι σταμάτησα τα χάπια διότι αυτό και αυτό συμβαίνει. Εχθές συγκεκριμένα είπα το γιατρό μου και λέει μου, κοίταξε, εφόσον έχεις πιεσόμετρο και μετράς την πίεση σου και είναι καλή, δεν υπάρχει λόγο να σε στενοχωρεί γιατί σταμάτησες τα χάπια απότομα. Η ερώτηση μου στον γιατρό ήταν τούτη, μπορώ εγώ να σταματήσω τα χάπια χωρίς τη συμβουλή του γιατρού μου, έστω και αν η πίεση μου είναι καλή? Τώρα, οφείλω να σας πω ότι ο Δόκτωρ Μαρίνος Σωτηρίου είναι καρδιοχειρουργός, δεν είναι καρδιολόγος. Οπότε νομίζω ότι περισσότερο απευθύνεται σε καρδιολόγο. Σίγουρα σε καρδιολόγο, αλλά καταρχάς θα πρέπει ο ασθενής να έρθει σε συνεννόηση με τον γιατρό του για να σταματήσουν ό,τι χρειάζεται να σταματήσουν σε συνεννόηση και όχι αυθαίρετα, διότι αυτό μπορεί να βάλει ασθενή σε ρίσκο. Διότι έστω αν και ορισμένα σκευάσματα χρειάζεται να σταματήσουν ή να σταματήσουν πολύ σωστά, ίσως να χρειάζονται να σταματήσουν σιγά σιγά, όχι απότομα. Τίποτα λοιπόν δίχως τη συμβουλή του γιατρού. Ακριβώς. Άρα πρέπει να υπάρχει καλή συνεννόηση και όχι αυθαίρεσης. Εγώ θέλω να πατήσουμε και λίγο πάνω στην ποιότητα ζωής μετά από μια εγχείρηση καρδιάς. Και επειδή μιλούμε για το ανέβρισμα, ας μείνουμε πάνω στο ανέβρισμα. Δηλαδή, είπατε πριν ότι πρέπει να προσέχει τις μολύνσεις. Ένα παράδειγμα που δώσατε μετά την εγχείρηση. Είναι κάτι άλλο που αλλάζει εκτός από την φοβία ή μια όριστη έτσι, αντίληψη του κινδύνου που μπορεί να... Ευτυχώς η πλειονότητα των περιστατικών από ψυχολογικής πλευράς ξεπερνούν τα πάντα. Δηλαδή, εφόσον περάσει κάποιο χρονικό διάστημα... Επανέρχεται ο άνθρωπος. Επανέρχεται ο ασθενής υποκανονικά συνθήκες, ναι, και έχει μια κανονική ποιότητα ζωής. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν επιπλοκές ή οτιδήποτε άλλο προφανώς. Τώρα, το θέμα των μολύσεων ή το τι πρέπει να προσέχει κάποιος είναι κάτι το οποίο έχουμε αναφέρει, αλλά το άλλο θέμα που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ανευρίσματα σε έναν συγκεκριμένο σημείο της αορτής μπορεί να εμφανίσουν ανευρίσματα και σε άλλα σημεία της αορτής τους. Έχουν περίπου 10 με 15% πιθανότητες να εμφανιστούν ανευρίσματα και σε άλλα σημεία. Γι' αυτόν τον λόγο είναι πολύ σημαντικό οι ασθενείς να κατανοήσουν ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, ειδικά με θέματα κόπωσης. Οτιδήποτε είναι πολύ βαριά άσκηση, θα πρέπει να το φεύγουν. Να περπατούν σε ανήφορα, να ανεβαίνουν πολλές σκάλες, να σηκώνουν πολλά βάρη. Όλα αυτά είναι δραστηριότητες οι οποίες δεν συστήνονται. Όμως αυτό αφήνει και αρκετές ελευθερίες στους ασθενείς, γιατί μπορεί να κολυμπήσουν, μπορεί να κάνουν περπάτημα ή τροχάδι σε κανονικές flat επιφάνειες και οτιδήποτε υποδηλασία ακόμα, οτιδήποτε δεν έχει φοβερή κόπωση. Η φοβερή κόπωση που μπορεί πρέπει να σφιχτεί κάποιος ή να έχει συνέχεια αντίσταση, αυτόν ανεβάζει την πίεση μας πολύ δυσανάλογα, πολύ ψηλά και είναι ό,τι χειρότερο για ασθενείς με ανευρίσματα. Άρα μέσα σε λογικά πλαίσια μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους τα καθημερινά, αλλά τα πολύ ακραία φαινόμενα κόπωσης, άσκησης να αποφεύγουν. Γιατρέ, κλείνοντας, έχουμε ώρα, Μαρίνο Γιαννάκη, δεν έχω ώρα. Λοιπόν, κλείνοντας, εγώ θέλω να ρωτήσω, εσείς ως καρδιοχειρουργός, προσέχετε δίχως άλλο την καρδιά σας, τη δική σας καρδιά? Σίγουρα, νομίζω, είμαι από τις εξαιρέσεις των γιατρών που δεν καπνίζω. άσκηση είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στη ρουτίνα μου.
Και η διατροφή νομίζω είναι γνωστό σε όλους μας πλέον, έχει γίνει δεύτερη φύση σε όλους μας, ότι είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, τον οποίο και εγώ προσωπικά σέβομαι. Άρα οι τρεις σημαντικοί πυλώνες του τι πρέπει να κάνει κάποιος για την καρδιά του, νομίζω τους στηρώ και τους τρεις και θα έλεγα ότι θα ήταν ευχής έργο αν οι πίστοι των τηλεθεατών σας τις στηρίσουν επίσης. Εξετάσεις κάνετε κάθε χρόνο, δηλαδή θα έπρεπε κανείς να εστιάζει σε κάποιες εξετάσεις χρονιές? Σίγουρα κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια τουλάχιστον. Ναι. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι όλοι πρέπει να ελεγχόμαστε όσον τέλεια μηχανή, ας το πούμε σε εισαγωγικά, και αν είναι η καρδιά μας, σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μηχανική κατασκευή. Θέλει κάποιο τεστ, κάποιο σέρβις, κάποιον έλεγχο τέλος πάντων. Αυτό είναι το τεστ κοπόσεως μόνο? Τεστ κοπόσεως, υπέρηχοι, αναλύσεις, αυτά είναι τα... Αναλύσεις γενικές ή για την καρδιά? Αναλύσεις για την καρδιά, αυτό καθ' αυτό δεν υπάρχουν. Άρα γενικές. Ότι υπάρχουν είναι αναλύσεις για τους παράγοντες κινδύνου, ναι, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην καρδιά. Ναι, ναι. Οι αναλύσεις καρδιάς, υπάρχουν κάποιες αναλύσεις οι οποίες φαίνονται σε περίπτωση εμφράγματος, για παράδειγμα, αν υπάρχουν ένζημα της καρδίας τα οποία θα είναι ψηλά, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα κάνει κάποιος. Άρα πρέπει να το Όχι, δεν είναι κάτι το οποίο θα ελέξει κάποιος, ναι, ρουτίνα κάθε χρόνο. Ναι. Το τι θα ελέξει, χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, ναι, τα υπόλοιπα γνωστά, τα οποία είναι οι έμμεσοι παράγοντες οι οποίοι προκαλούν ζημιά στο μυαλό. Και αν θα έπρεπε να κάνατε εσείς μια εγχείρηση καρδιάς? Στον εαυτό σας, τι θα επιλέγατε, τι θα βλέπατε, ποιοι παράγοντες θα επηρέαζαν την απόφαση σας αυτή για να επιλέξετε που θα την κάνετε? Αν θα ήταν να αποφασίσω μεταξύ εγχείρησης καρδιάς και... Όχι, πού θα την κάνατε, δηλαδή τι πρέπει κανείς έτσι να κοιτάζει για να αποφασίσει? Πιστεύω το α και το ω μιας τέτοιας απόφασης είναι η εμπιστοσύνη που έχει και η χημεία καθ' που έχει ο γιατρός με τον ασθενή του. Αν ο ασθενής πάει στο καλύτερο ιατρικό κέντρο του κόσμου, με την πιο γνωστή και διάσημη παρουσία οποιοδήποτε γιατρού, και ο γιατρός δεν εμπνεύσει εμπιστοσύνη, πιστεύω ότι θα πρέπει να αποχωρήσει ο ασθενής και να πάει σε ένα ιατρικό κέντρο όπου ο γιατρός του εμπνέει εμπιστοσύνη. Καταλήγουμε δηλαδή ότι ο γιατρός είναι θεραπευτής, πρέπει να είναι θεραπευτής ταυτόχρονα με... Ψυχολογία είναι ένας, ναι, μεγάλος παράγοντας. Ναι. Θα έλεγα ότι με τα χρόνια βλέπουμε επανειλημμένα τα φαινόμενα των ασθενών που έρχονται στο γραφείο μας, οι οποίοι δεν έχουν ψυχολογία. Και στην ουσία βλέπουμε στην πορεία ότι κάτι θα τύχει, ενώ ασθενείς που είναι ψηλού ρίσκου, ναι, με καλή ψυχολογία, θα περάσουν από τα χειρουργεία χωρίς επιλογές, χωρίς προβλήματα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σας, για την παρουσία σας στο πρόγραμμά μας. Εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα, να μιλήσουμε και για την βαλβίδα, την περίφημη βαλβίδα, και για τα υπόλοιπα θέματα καρδιάς. Καλή συνέχεια σε εσάς. Πάμε να κλείσουμε. Ευχαριστούμε και τους τηλεθεατές μας.